Μιχάλη, τι έχεις εσύ, είχαμε τηλεφώνημα στον κύριο Δέδια τώρα. Είχαμε τηλεφώνημα από την αναπηρεωτή υπουργό εξωτερικών, την κυρία Σέρμαν. Ένα σημαντικό πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Βεβαίως ήταν προτιμότερο να έκανε το τηλεφώνημα ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν. Ήταν απασχολημένος εχθές, διότι έκανε και αυτός πολλά τηλεφωνήματα σε ομολογούς του. Τηλεφώνησε και στον υπουργό εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ήταν στην Αθήνα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κυρία Σέρμαν ήθελε να ενημερώσει τον κύριο Δέντια ένωψη των συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενέβη. Αλλά έχει ένα σημείο της δήλωσης της κυρίας Σέρμαν που με προβληματίζει και με υποψιάζει. Αναφέρει χαρακτηριστικά, δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και να επιλύουμε τις διαφορές με διπλωματία. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία. Όμως, ο κύριος Δέντιας στη δική του ανάρτηση στο Twitter ανέφερε ότι ενημέρωσε την αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών για την προκλητική ρητορική της Τουρκίας. Και υποψιαζόμαστε λοιπόν ότι αυτή η φράση, ότι δεσμευόμαστε να βοηθούμε τους συμμάχους να επιλύουν τις διαφορές με τη διπλωματία, μπορεί να αφορά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Διότι δεν πάει με το θέμα της Ουκρανίας, δεν είναι σύμμαχος η Ρωσία για να βοηθήσουν να επιληθούν διαφορές της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Επίσης, το State Department αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην πρόθεση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτή ήταν η βασική αναφορά και λέει ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη σημασία της εδαφικής ακυρεότητας της Ουκρανίας, αλλά και του συντονισμού μεταξύ των ατολικών συμμάχων για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας και τόνισαν τη σημασία της πρόθεσης της αλληλεγγύης και της σταθερότητας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης πάντα της υποστήριξης στην κυριαρχία της Ουκρανίας. Ήταν το τηλεφώνημα, όπως σας είπα, για την Ουκρανία και για τις συνομιλίες. Ο κύριος Δέντιας βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί και στην τουρκική προκλητικότητα και εκεί προφανώς αναφέρεται. Και... Ναι, βεβαίως πολύ καλά κάνει. Και μίλησε επίσης και για τα προβλήματα στα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία η ανακοίνωση δεν τα αναφέρει. Όπως δεν αναφέρει και το γεγονός ότι ο κ. Δέντιας την ενημέρωσε για τις προκλήσεις της Τουρκίας. Πάντως, τον κύριο Τσαβούσολ τον πήρε ο κ. Μπλίνκεν, που μας είχε πει. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα μεταξύ τους που χρειάζεται να... Φαντάζομαι ότι όταν τελειώσουν οι συνομιλίες θα τηλεφωνήσουν ο κ. Δέντια.